Ούστε παιδές, επιστρέφουμε με την καριέρα στη Formula 1 για το Grand Prix της Βραζιλίας. Ερχόμαστε μετά από την τραγική εμφάνιση και το μεγάλο λάθος που κάναμε στο Μεξικό και χάσαμε ένα βάθρο ή μια πολύ δυνατή νίκη που θα μπορούσαμε να φέρουμε. Δυστυχώς δεν το καταφέραμε. Ερχόμαστε σήμερα εδώ στη Βραζιλία να φέρουμε το πιο καλό αποτέλεσμα. Θέλουμε να κάνουμε και μια αναβάθμιση στα εργοστάσια για τον κινητήρα, γιατί θέλουμε στην επόμενη σεζόν που θα γίνουν μεγάλες αλλαγές να έχουμε τα εργοστάσια του κινητήρα έτοιμα για δουλειά, για επόμενο level, για να κάνουμε ακόμα περισσότερες αναβαθμίσεις. Έχουμε ένα από τα καλύτερα μονοθέσια στο grid, είμαστε πάρα πολύ δυνατοί, αλλά μέχρι τώρα στην πράξη δεν μπορούμε να το δείξουμε, για κάποιο λόγο δεν το καταφέρνουμε. Ελπίζουμε σήμερα σε μια πίστα που είμαστε αρκετά δυνατοί, όχι τόσο δυνατοί, αλλά είμαστε αρκετά δυνατοί να μπορέσουμε σήμερα να φέρουμε ένα καλό αποτέλεσμα, γιατί κυνηγάμε και τη δεύτερη και τρίτη θέση στο πρωτάθλημα οδηγών. Βέβαια λίγο δύσκολο, αλλά έχουμε δύο αγώνες ακόμα μπροστά μας να συμβεί αυτό. Σύν ότι σήμερα έχουμε και sprint race στη συγκεκριμένη πίστα, άρα έχουμε τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε και άλλους βαθμούς. Βλέπετε εδώ ότι προσπαθώ να κάνω εξελίξεις όσες περισσότερες γίνεται στο μονοθέσιό μας. Θέλω να το δυναμώσουμε όσο περισσότερο γίνεται για την επόμενη σεζόν, γιατί θα υπάρχουν μεγάλες αλλαγές, φοβερές αλλαγές, πορωτικές αλλαγές και ελπίζω να σας αρέσει και σε εσάς και αυτή η σεζόν, αλλά ειδικά η επόμενη σεζόν που έρχεται, και πιστεύω ότι θα είναι ό,τι πιο εντυπωσιακό έχουμε κάνει μέχρι τώρα σε αυτή την καριέρα και γενικά σε όλες τις καριέρες που έχουμε κάνει μέχρι τώρα στη Formula 1. Θα βάλουμε ένα παλιό κινητήρα για τις ελεύθερες δοκιμές όπως πάντα και μετά στις κατακτήριες θα έχουμε ένα φρέσκο κινητήρα και για τον αγώνα, εννοείται, για να μπορούμε να πάμε όσο πιο καλά γίνεται. Είμαστε η πέμπτη καλύτερη ομάδα στο R&D. Βλέπετε εδώ πέτυχε μια αναβάθμιση στα φρένα. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε πιο δυνατά φρένα. Πλέον στο σασί δεν έχουμε αναβαθμίσει να κάνουμε. Πρέπει να μαζέψουμε λεφτά να το ανεβάσουμε level. Άρα θα πρέπει να κάνουμε στην αεροδυναμική ό,τι μπορούμε να κάνουμε και κάποια στιγμή και στο durability. Και κάτι άλλο δεν έχουμε να κάνουμε. Θα κάνουμε τώρα εδώ μία αγορά στα εργοστάσια του κινητήρα για να πάμε σιγά σιγά προς το level 3. Μένουν ακόμα δύο αναβαθμίσεις για να πάμε μέχρι το level 3 και σιγά σιγά εμείς θα πάμε στις κατακτήριες δοκιμές, όπου στις κατακτήριες δοκιμές μας έχει πιάσει η βροχή η οποία θα σταματήσει, και αυτό δείχνει ότι αν καταφέρουμε να περάσουμε από το Q1 θα καταφέρουμε μετά να τρέξουμε με στεγνή γόμα. Εμείς θα πάμε τώρα στο Q1 στη δεύτερη μας προσπάθεια με ενδιάμεση γόμα. Βλέπετε ότι στην αρχή είχε πάρα πολύ βροχή και χρησιμοποιήσαμε την full βρόχινη γόμα και τώρα πλέον έχουμε βάλει ενδιάμεση γόμα. Έχουμε πέσει στην τελευταία θέση λόγω ότι με την μπλε γόμα δεν μπορεί να φέρεις πολύ καλή απόδοση και χρόνου σε σχέση με αυτό που φέρνουν αυτοί που έχουν ενδιάμεση γόμα, και βλέπετε πόσο βελτιώνω το χρόνο μου. Τώρα θα περάσουμε τη γραμμή τερματισμού. Βελτιώσαμε 4,5 δευτερόλεπτα το χρόνο μας και τερματίσαμε στη 13η θέση. Περάσαμε στην επόμενη φάση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς. Είμαστε στο Q2 και στο Q2 να δούμε τι θα μπορέσουμε να κάνουμε. Δεν ξέρω αν έχει περάσει και ο Χούλκεμπεργκ. Όχι, ο Χούλκεμπεργκ δεν πέρασε. Παρέμεινε προτελευταίος. Πάρα πολύ κακό αυτό για τον Χούλκεμπεργκ που είναι στην προτελευταία θέση. Εμείς πηγαίνουμε τώρα πλέον στη δεύτερη μας προσπάθεια στο Q2. Βλέπετε για την ώρα είμαι στην 7η θέση και εννοείται ότι θα προσπαθήσω να βελτιώσω και άλλο το χρόνο μου, γιατί είναι μεγάλο ρίσκο και δεν ξέρεις ποτέ σε ποια θέση θα τερματίσεις όπου και να βρίσκεσαι, γιατί μπορεί οι υπόλοιποι οδηγοί να βελτιώσουν και τον χρόνο τους ακόμα περισσότερο, γιατί όλο και καλύτερη γίνεται η κατάσταση στην πίστα. Για την ώρα βελτιώνουμε το χρόνο μας 2 δέκατα, είναι καλό αυτό, σημαίνει ότι έχουμε καλό ρυθμό και φαίνεται ότι είναι πιο ιδανικές συνθήκες για στεγνή γόμα. Στέγνωσε πολύ γρήγορα η πίστα και βγήκε ο ήλιος πάρα πολύ γρήγορα. Κάναμε ήδη μια προσπάθεια με στεγνή γόμα και τώρα κάνουμε και μια δεύτερη προσπάθεια. Τώρα πέσαμε στην 9η θέση, 10η θέση. Τώρα φαίνεται ότι όλοι οι οδηγοί βελτιώνουν το χρόνο τους και εμείς καλύπτουμε μεγάλη διαφορά από την πρώτη προσπάθεια. Βλέπετε, σχεδόν μισό δευτερόλεπτο βελτιώνουμε το χρόνο μας. Άρα φαίνεται ότι οι συνθήκες έχουν αλλάξει εντελώς μέσα στην πίστα. Τώρα φτάνουμε στην πρώτη τελευταία στροφή, η πιο αργή και στροφή που απομένει σε αυτό το γύρο. Και τώρα είμαστε στην τελευταία στροφή, την στροφή που πηγαίνουμε με τέρμα γκάζι. Μπαίνουμε στη ζώνη με το DRS, στην ευθεία τερματισμού. Βρισκόμαστε τώρα εδώ. 6 δέκατα θα βελτιώσουμε το χρόνο μας. Θα περάσουμε τώρα την γραμμή τερματισμού και περιμένουμε το αποτέλεσμα να δούμε σε ποια θέση τερματίσαμε. Και τερματίσαμε εν τέλει στη 16η θέση. 16η θέση. Παρόλο που βελτιώσαμε πάνω από 6 δέκατα το χρόνο μας, πέσαμε στη 16η θέση. Είμαστε, βλέπετε εδώ, σχεδόν 9 δέκατα πιο αργός από τον 10ο Κάρλος Σάιντς.
δεν είχαμε την παραμικρή ελπίδα να περάσουμε στην επόμενη φάση. Άρα το sprint race θα ξεκινήσουμε από την 16η θέση. Είτε υπάρχουν πίνες σε οδηγούς είτε όχι, αυτά θα πάρουν εμπρός στον αγώνα, όχι στο sprint race. Ακόμα και πίνες να έχουν οι οδηγοί, θα ξεκινήσουν από τις θέσεις τις οποίες τελείωσαν στις κατακτήριες δοκιμές. Άρα θα πρέπει να τα πάμε καλά στον αγώνα οδηγικά. Ξέρω ότι το sprint race δεν δίνει τόσους πολλούς βαθμούς, άρα θα προσπαθήσουμε να ανεβούμε όσο πιο πολύ γίνεται μέσα στο sprint race, ώστε στον κανονικό αγώνα να φέρουμε ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα, γιατί σήμερα έχουμε ανάγκη από καλό αποτέλεσμα απέναντι στον Πέρες, απέναντι στους δύο οδηγούς της Ferrari. Πάμε να δούμε από ποια θέση ξεκινάει ο κάθε οδηγός και έχουμε στην pole position τον Carlos Sainz, ο οποίος έχει πέναλτι για τον αγώνα. Δεύτερος είναι ο Leclerc, άρα ο Leclerc αν τερματίσει δεύτερος σε αυτό το sprint race, στον αγώνα θα ξεκινήσει πρώτος. Τρίτος είναι ο Verstappen, τέταρτος ο Albon που έχει και αυτός ποινή και ο Norris έχει ποινή στην έκτη θέση και ο Hamilton και ο Ocon έχει ποινή στις άλλες δύο θέσεις και ο Pierre Gasly και ο Tsunoda έχουν ποινή μέχρι και ο Kevin Magnussen. Άρα μπορούμε να κερδίσουμε πολλές θέσεις στον αγώνα, όπως και Valtteri Bottas και Piastri έχουν ποινή. Sergio Perez έχει ποινή που ξεκινάει από την 15η θέση κιόλας, άρα είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Εμείς θα ξεκινήσουμε από την 15η θέση για κάποιο λόγο, δεν ξέρω ακριβώς πώς έχει γίνει αυτό. Μάλλον ο Sergio Perez έχει αλλάξει κινητήρα εντελώς από το 0 και γι' αυτό πήρε την ποινή αμέσως μετά τις κατακτήριες δοκιμές. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως, εμείς θα ξεκινήσουμε από την 16η θέση. Όχι, όχι, δεν μπερδεύτηκα καθόλου. Δεν πήρε κανένας ποινή να πέσει πιο πίσω. Και έτσι θα βάλουμε τη στρατηγική χωρίς pit stop. Εννοείται, δείχνει ότι μπορεί να υπάρχει και βροχή προς το τέλος. Θα ξεκινήσουμε με μαλακή γόμα και θα ολοκληρώσουμε τον αγώνα μας με μαλακή γόμα. Όλοι οι υπόλοιποι οδηγοί θα διαλέξουν τη μεσαία γόμα, άρα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τη μαλακή γόμα στους πρώτους γύρους. Εμείς τώρα πάμε να παρκάρουμε το μονοθέσιό μας εδώ στο γύρο σχηματισμού στο τέλος και μετά να είμαστε έτοιμοι για την κίνηση του Grand Prix της Βραζιλίας. Εδώ ζεστάνουμε μέχρι τελευταία στιγμή, προσπαθούμε να παρκάρουμε σωστά το μονοθέσιό μας και ναι, καταφέρνουμε MOV. Και νομίζω κάτι άλλο δεν έχουμε να κάνουμε εδώ. Είμαστε έτοιμοι να πάμε στην εκκίνηση για το Grand Prix της Βραζιλίας. Και είμαστε στην εκκίνηση για το Grand Prix της Βραζιλίας με 3 κόκκινα φώτα, 4 κόκκινα φώτα, 5 κόκκινα φώτα. Σβήνουν τα φώτα και έχουμε αγώνα. Ξεκίνησε το sprint race εδώ. Βλέπετε πολύ προσεκτικά από εμένα. Δεν είχαμε και την καλύτερη εκκίνηση, αλλά κρατάω την ιστορική αντιπρόστροφη. Θα είμαστε δίπλα-δίπλα με τον Πέρες και τον Πιάστη. Εδώ βουτάμε στα φρένα. Τρία μονοθέσια δίπλα-δίπλα. Καταφέρνουμε και περνάμε και τον Βάλτερη Μπότας. Όχι, ο Μπότας επιμένει ακόμα από την εσωτερική. Όχι, ήταν ο Πιάστη. Ο Μπότας τελικά υποχώρησε και έχασε τη θέση του και από τον Πιάστη και από εμένα. Και βλέπετε, ο Μπότας τώρα έρχεται ξανά για αντεπίθεση με τον κινητήρα Ferrari που έχει φοβερή τελική ταχύτητα. Προσπαθεί να ρίξει μια ματιά δεξιά-αριστερά. Δεν καταφέρνει να κάνει κάτι και εγώ κατάφερα να ξαναπλησιάσω τον Όσκαρ Πιάστρη, τον οδηγό της Αλφα Ρωμαίο. Και βλέπετε πίσω μας ο Φέτελ κατάφερε να περάσει Βάλτερη Μπότας και Σέρχιο Πέρες. Πολύ καλό ο Σεμπάστιαν Φέτελ. Να δούμε εδώ αν μπορούμε να βουτήξουμε στα φρένα παρά λίγο να πέσω πάνω στον Πιάστρη, αλλά καταφέραμε και τον αποφύγαμε και τον προσπεράσαμε. Και τώρα δίνουμε εδώ τη μάχη ρότα με ρότα με τον Ντάνιελ Ρικάρντο, ο οποίος έχει την εσωτερική γραμμή, κρατήθηκε μπροστά. Αλλά εμείς θα βουτήξουμε εδώ στα φρένα από την εσωτερική πλευρά, αφού αφήνει ανοιχτή την πόρτα στον πρώτο γύρο και καταφέρνουμε τον προσπερνάμε. Αυτό τώρα δίνει τη μάχη εκεί με τον Πιάστρη. Δεν τέλει κατάφερε να τον κρατήσει πίσω τον Πιάστρη και μπροστά μας είναι ο Kevin Magnussen. Να δούμε αν μπορούμε μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου να τον προσπεράσουμε και τον Magnussen. Είχαμε πολύ καλή έξοδο από την προτελευταία στροφή. Τώρα κολλάμε πίσω από τον Kevin Magnussen να πάρουμε τα κενά. Έχουμε ανοιχτό και το ERS. Αρχίζουμε και το πλησιάζουμε τον Magnussen, ο οποίος συγκλίνει προς τα αριστερά. Θέλει να κρατήσει την εσωτερική για την πρώτη στροφή. Υπήρχε και ο Τσουνόντα στα πίταρα. Κερδίσαμε μια θέση και εδώ από την εξωτερική δίπλα-δίπλα με τον Kevin Magnussen. Παλεύουμε με την οδηγό τη Χάση. Είχαμε και ένα μικρό γλίστριμα. Έχει και ο Kevin Magnussen κάποιο γλίστριμα. Κρατιόμαστε ακόμα δίπλα-δίπλα. Η καλύτερη έξοδο αυτό στην τρίτη στροφή. Αλλά ακόμα είμαστε δίπλα-δίπλα και επιμένουμε. Θα έχω την εξωτερική για την επόμενη στροφή. Προσπαθεί να έρθει και ο Ρικάρντο που του έκλεισα την πόρτα στα μούτρα από την εξωτερική εδώ. Φέρναρο λίγο πιο αργά από τον Magnussen. Καταφέρνω και τον προσπερνάω. Ανεβαίνω στην 10η θέση. Ο Τσουνόντα ήταν στα πιτ. Μάλλον έχει σπάσει κάποια αεροτομή. Όπως και ο Σέρχιο Πέρες είναι στα πιτ. Αυτό είναι καλό για εμάς. Και τώρα είμαστε στην 10η θέση να δούμε αν μπορούμε να πιάσουμε τον Pierre Gasly που βρίσκεται μπροστά μας, ο οποίος έχει φύγει λίγο μακριά. Θα πρέπει να μπούμε σε απόσταση DRS ώστε από τον τρίτο γύρο και μετά να μπορέσουμε να τον απειλήσουμε. Οι δύο Ferrari είναι στην πρώτη και στην δεύτερη θέση. Συνεχίζουν, πιέζουν, προσπαθούν να απομακρυνθώ από τον Max Verstappen, ο οποίος όμως δεν τους αφήνει από τα μάτια του, ενώ οι υπόλοιποι οδηγοί έχουν πέσει λίγο πιο πίσω από τους πρώτους τρεις. Εμείς τώρα θα ολοκληρώσουμε το δεύτερο γύρο και να δούμε αν θα μπορέσουμε να ξαναπιάσουμε τον Gasly, όπως είπα, να μπούμε στο DRS του για να τον απειλήσουμε, να τον προσπεράσουμε. Και φτάσαμε στον πέμπτο γύρο, όπου βλέπετε ότι ο Gasly έχει απομακρυνθεί λιγάκι από εμένα, δεν κατάφερα να τον πιάσω, αλλά έχουμε safety car. Έχουμε ένα safety car, πολύ χρήσιμο safety car για εμάς. Κάτι πρέπει να έχει γίνει πιο πίσω με τον Kevin Magnussen, γιατί έχανε συνεχώς
θέσεις και τώρα είμαστε σε πολύ καλή θέση, γιατί θα ξαναμηδενιστούν οι αποστάσεις και ίσως θα μπορέσουμε στην επανεκκίνηση να κερδίσουμε κάποια θέση και έτσι να ξεκινήσουμε και πιο υψηλά στον αγώνα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάποια αλλαγή ελαστικών, γιατί δεν θα μας βοηθήσει απολύτως τίποτα. Γι' αυτό εμείς θα πάμε κατευθείαν στο τέλος του έκτου γύρου που φεύγει το safety car. Είμαι κολλημένος πίσω από τον Γκάσλιο. Έχουν φύγει όλοι οι οδηγοί. Να δούμε αν θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι εδώ στην πρώτη στροφή. Βουτάμε στα φρένα από πάρα πολύ μακριά στον Πιέρ Γκάσλι που πήγε να κάνει μια κίνηση κατά πάνω μου. Κατάφερα να τον αποφύγω και τον προσπέρασα. Ανέβηκα τώρα στην ένατη θέση και τώρα κυνηγάμε τον Έστεμπαν Οκόν. Βέβαια η ομάδα μας είπε ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα στον κινητήρα και πλέον βλέπω ότι έχουμε χάσει πολύ απόδοση. Βλέπετε, απομακρύνονται όλοι οι οδηγοί. Έρχεται ο Ρικάρντο εδώ από την αριστερή πλευρά. Έχει την ιστορική για την επόμενη στροφή. Κρατιέμαι από την εξωτερική πλευρά, αλλά νιώθω ότι το μονοθέσιο πλέον δεν έχει τη φουλ απόδοση. Φαίνεται ότι μάλλον δεν θα εγκαταλείψουμε από μηχανική βλάβη, αλλά έχουμε μια μηχανική βλάβη που μας στερεί την φουλ δυναμικότητα στον κινητήρα. Εδώ έρχεται ο Ρικάρντο από την αριστερή πλευρά. Του κλείσαμε την πόρτα στα μούτρα και αναγκάστηκε να βγει εκτός πίστας και έχασε πάρα πολλές θέσεις. Και πλέον πίσω μου είναι ο Πιάστρη και ο Μικ Σουμάχερ. Τώρα θα δώσουμε λίγο μάχη να κρατηθούμε εδώ στην ένατη θέση. Δεν θα πάρουμε ούτε έναν βαθμό εδώ στο sprint race, αλλά πρέπει να κρατηθούμε σε αυτή τη θέση για να καταφέρουμε να ξεκινήσουμε πιο υψηλά στον αγώνα, γιατί έχουμε και οδηγούς μπροστά μας που έχουν πίνες. Εδώ βλέπετε ο Πιάστη προσπαθεί να ρίξει μια μάτια από την εσωτερική πλευρά, δίπλα-δίπλα με τον οδηγό της Αλφα Ρωμαίο. Καταφέρνουμε και τον κρατάμε πίσω μας, αλλά θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί πλέον νιώθω ότι δεν έχουμε την τελική ταχύτητα για να μείνουμε μπροστά από αυτούς τους οδηγούς. Δεν υπάρχει DRS ακόμα από κανέναν οδηγό. Κολλάει πίσω μου εδώ ο Όσκαρ Πιάστρη, αλλά δεν μπόρεσε να μας απειλήσει μέχρι τον 11ο γύρο. Στο τέλος, βλέπετε, συνεχίζω και έχω πίσω μου τον Γκασλί και τον Πιάστρη. Ο Γκασλί πλέον κατάφερε να ανεβεί εντελώς πίσω μου και τώρα εδώ ο Γκασλί στην τελευταία στροφή είναι δίπλα-δίπλα μαζί μου. Βλέπετε, προσπαθεί να με προσπεράσει. Θα έχει το DRS και θα έχει την εσωτερική για την πρώτη στροφή. Εδώ ο Γκασλί περνάει μπροστά, κολλάω πίσω του να πάρω τα κενά, να δούμε μήπως θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι από την εξωτερική στην πρώτη στροφή. Όχι, δεν καταφέρνουμε, γιατί μας κλείνει πολύ ωραία την πόρτα ο Πιέρ Γκασλί εδώ και καταφέρνει και κρατιέται μπροστά μας. Πήγε να μας προσπεράσει και ο Όσκαρ Πιάστρη, αλλά καταφέραμε και τον κρατήσαμε πίσω μας. Τώρα είμαστε στον τελευταίο γύρο, είμαστε στην 10η θέση και θέλουμε να κρατήσουμε όσο πιο υψηλή θέση γίνεται. Ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον αγώνα, γιατί δεν έχουμε την απόδοση από τον κινητήρα, δεν μας το επιτρέπει αυτό. Έχουμε πρόβλημα και ελπίζουμε να μην έχουμε τέτοιο πρόβλημα παρόμοιο και στον αγώνα. Μιας και στον αγώνα σίγουρα θα ξεκινήσουμε πιο υψηλά, γιατί πολλοί οδηγοί που είναι μπροστά μας έχουν πίνες. Ο Γκασλί κατάφερε και απομακρύνεται αμέσως πίσω μου. Υπάρχει μια μάχη ανάμεσα σε Στρόλ και Πιάστρη. Αυτό είναι καλό για εμάς, γιατί καθυστερούν ο ένας τον άλλον και έτσι θα μπορέσουμε ίσως να καταφέρουμε να τερματίσουμε στη 10η θέση. Σύν ότι αρχίζουμε και έχουμε πολύ μεγάλη φθορά στα ελαστικά. Πλέον δεν έχουμε την ίδια απόδοση όπως οι οδηγοί που έχουν τη μεσαία γόμα. Αυτό είχαμε εμείς στην αρχή. Τώρα εμείς προς το τέλος έχουμε πιο χαμηλή απόδοση. Φτάνουμε τώρα στην πρώτη τελευταία στροφή, η αργή τελευταία στροφή που απομένει σε αυτή την πίστα. Τώρα μπαίνουμε στην τελευταία στροφή που είναι η γρήγορη στροφή της πίστας, αλλά έρχεται ο Πιάστρη από τη δεξιά πλευρά. Θα έχει το DRS στη μεγάλη ευθεία τερματισμού. Θα είναι drag race εδώ. Να δούμε ποιος θα κερδίσει την 10η θέση. Είμαστε δίπλα-δίπλα με τον οδηγό της Αλφα Ρωμαίο και να δούμε ποιος περνάει την γραμμή τερματισμού. Σε ποια θέση τερματίσαμε? Δεν ξέρω σε ποια θέση τερματίσαμε. Τερματίσαμε 11η τελικά. Τελικά τερματίσαμε 11η. Κατάφερε και μας προσπέρασε ο Πιάστρη. Κατάφερε να μας προσπεράσει και κέρδισε τη θέση. Μεγάλο κρίμα, δεν πειράζει. Sprint race ήτανε, δεν κυνηγούσαμε βαθμούς ούτως ή άλλως. Και έτσι θα ξεκινήσουμε τον αγώνα μας θεωρητικά για την ώρα από την 11η θέση, μέχρι να μπουν οι ποινές όλων των οδηγών, να δούμε σε ποια θέση εν τέλει θα ξεκινήσουμε. Εδώ βλέπετε και την τελική κατάταξη. 13ος ο Χούλκεμπερ, καλά πήγε αφού ξεκίνησε τελευταίος. Να δούμε και στον αγώνα πώς θα τα πάει. Ο αγώνας θα είναι στεγνός, αυτό είναι καλό για εμάς και εννοείται θα κυνηγήσουμε την πιο καλή στατική για εμάς, να δούμε πώς θα τα πάμε. Γενικά ένιωθα ότι κάτι δεν πήγε πάρα πολύ καλά με το setup, ίσως να μην είναι το καλύτερο setup που μπορούσαμε να έχουμε και να μην έφταιγε μόνο ο κινητήρας στο sprint race, να έφταιγε και το setup. Αλλά αυτό θα το δούμε στον αγώνα, θα το δούμε πώς θα τα πάμε, αν έχουμε την οδηγική ικανότητα να τους κρατήσουμε όλους πίσω μας και να κερδίσουμε θέσεις, αν θα υπάρχει κάποιο safety car, αν θα υπάρχει κάποιο συμβάν το οποίο θα μας βάλει σε μια πιο δυνατή θέση, να μην κάνουμε λάθη, γιατί αυτό είναι σημαντικό, να μην κάνουμε λάθη, γιατί βλέπετε τα λάθη πληρώνονται πολύ ακριβά και αυτό το είδαμε πολύ ξεκάθαρα στο Μεξικό. Τώρα εμείς θα πάμε να δούμε από ποια θέση ξεκινάει ο κάθε οδηγός. Τελικά ποιος έχει την pole position, που λογικά την έχει ο Leclerc που τερμάτισε δεύτερος και δεν είχε ποινή. Δεύτερος είναι ο Verstappen. Να δούμε εμείς που βρισκόμαστε με τις ποινές που έχουν οι άλλοι οδηγοί. Να δούμε ποιος είναι τρίτος, τέταρτος, πέμπτος. Τρίτος είναι ο Russell, τέταρτος. Τέταρτος είμαι εγώ. Απίστευτο. Τέταρτος είμαι εγώ. Τόσες ποινές υπήρχαν που ανέβηκα στην τέταρτη θέση και έκτος
ο Νίκο Χούλκεμπεργκ. Έχουμε μεγάλη ευκαιρία εδώ να διεκδικήσουμε πολύ καλό αποτέλεσμα και από τους δύο οδηγούς της Brown GP. Μεγάλη ευκαιρία σήμερα, πρέπει να την εκμεταλλευτούμε, δεν πρέπει να κάνουμε λάθη, γιατί έχουμε τη δυνατότητα να σκοράρουμε πολύ καλούς βαθμούς και ακόμα για την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Αν σε αυτόν τον αγώνα ο Νίκο Χούλκεμπεργκ σκοράρει υψηλούς βαθμούς μαζί με εμένα, θα έχουμε τη δυνατότητα στον τελευταίο αγώνα και χωρίς τον Χούλκεμπεργκ να παλέψουμε για την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Είδατε και τους υπόλοιπους οδηγούς, οι πιο πολλοί είχαν ποινή και γι' αυτό ξεκινάνε πιο πίσω, άρα οι γρήγοροι κιόλας ξεκινάνε πίσω, αυτό είναι καλό για εμάς και άρα θα κυνηγήσουμε κιόλας να τους κρατήσουμε πίσω μας. Θα πάρουμε τη στρατηγική με ένα pit stop μαλακά μεσαία, γιατί πιστεύω ότι είναι η πιο καλή στρατηγική. Πλέον δεν έχουμε τόσο μεγάλη φθορά στα ελαστικά. Φαίνεται ότι το παιχνίδι μας δίνει πλέον τη δυνατότητα να αλλάξουμε σε στρατηγική με ένα pit stop από μαλακά σε μεσαία. Φαίνεται ότι αυτό έγινε μάλλον και με το καινούριο update του παιχνιδιού, γιατί μάλλον ήταν κολλημένο αυτό ότι δεν μπορούσε να βάλεις μαλακή μεσαία. Πλέον ξεκόλλησε και μπορείς να επιλέξεις τη στρατηγική που σου προτείνει η ομάδα, αλλά και τη στρατηγική που πετυχαίνεις από τις ελεύθερες δοκιμές, και βλέπετε εδώ μαλακή γόμα και μεσαία γόμα για να πάμε μέχρι το τέλος. Θα βάλουμε λίγο λιγότερα καύσιμα, ξέρουμε ότι μπορούμε να βάλουμε λιγότερα καύσιμα σε αυτή την πίστα και θα είμαστε έτοιμοι να πάμε στην εκκίνηση για το Grand Prix της Βραζιλίας, αφού βέβαια παρκάρουμε το μονοθέσιό μας για δεύτερη φορά σε αυτή την πίστα, αυτή τη φορά βέβαια πιο ψηλά και είμαστε πίσω από τους πρώτους. Εδώ προσπαθούμε να παρκάρουμε, να πετύχουμε το MOV, δεν το πετύχαμε, πάρκαρα πολύ νωρίς και έτσι θα ξεκινήσουμε λίγο πιο πίσω, αλλά και πάλι είμαστε κοντά στους πρωτοπόρους. Δεν πειράζει που δεν παρκάραμε σωστά, κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, κρίμα βέβαια θα μπορούσαμε να πετύχουμε το MOV, αλλά τέλος πάντων νομίζω είμαστε έτοιμοι να πάμε στην κίνηση για το Grand Prix της Βραζιλίας και όχι για το Sprint Race, για το Grand Prix. Και είμαστε στην εκκίνηση για το Grand Prix της Βραζιλίας με 3 κόκκινα φώτα, 4 κόκκινα φώτα, 5 κόκκινα φώτα. Σβήνουν τα φώτα αμέσως και έχουμε αγώνα. Δεν ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά. Έχουν φύγει πολύ καλά οι πρωτοπόροι. Ο Verstappen δεν έχει φύγει καθόλου καλά. Ο Leclerc έχει φύγει πολύ ωραία. Προσπαθεί εδώ από την εσωτερική να χωθεί ο Hulkenberg. Ο Verstappen ανοίγει τη γραμμή του και χωνόμαστε και τον προσπερνάμε και εγώ και ο Hulkenberg τον Max Verstappen και του κατάφερε να τον προσπεράσει και ο Lance Stroll. Τον πιάσαμε στον ύπνο εκεί. Τον Verstappen πήγε να με πιάσει εμένα στον ύπνο ο Hulkenberg που δεν περίμενε να χωθεί εκεί από την εσωτερική και τώρα βλέπετε. Εδώ προσπαθεί ο Χούλκεμπεργκ να κάνει πάλι επίθεση. Δεν του βγήκε. Ευτυχώς δεν του βγήκε του Νίκο Χούλκεμπεργκ. Κατάφερα εγώ να κρατηθώ στην τρίτη θέση. Μας βοήθησε στην ουσία εκεί το λάθος του Verstappen και η πολύ ωραία κίνηση που είχε ο Νίκο Χούλκεμπεργκ. Και τώρα είμαστε στο 3 και στο 4 με τις δύο Brown GP. Θα είναι λίγο αργά άμα ξυπνήσει τώρα ο Χούλκεμπεργκ για να φέρει καλούς βαθμούς, γιατί δεν μας βοηθάει σε τίποτα. Ο Ντάνιελ Ρικάρντο εγκαταλείπει, μάλλον τράκαρε πιο πίσω και έχουμε virtual safety car. Να δούμε αν θα μετατραπεί σε safety car, αν θα μας ευνοήσει αυτό, που δεν νομίζω να μπούμε να κάνουμε αλλαγή ελαστικών αν μπει safety car από τον πρώτο γύρο. Πάντως, όπως έλεγα, άμα ξυπνήσει τώρα ο Νίκο Χούλκεμπεργκ δεν μας βοηθάει σε απολύτως τίποτα. Δεν μπορεί να παραμείνει στην ομάδα, θα φύγει εννοείται από την ομάδα μέχρι το τέλος της σεζόν. Άρα λίγο αργά ξύπνησε να αρχίζει να φέρνει καλά αποτελέσματα. Βέβαια αυτό μέχρι το τέλος του αγώνα μπορούν να αλλάξουν, γιατί βλέπετε ήδη έχουμε ένα virtual safety car το οποίο τώρα τελειώνει. Προσπαθώ να παραμείνω στην τρίτη θέση άνετα κοντά στον Leclerc και τον Russell που βρίσκονται ήδη. Πιο μεγάλη απόσταση έχουν κάνει από ένα δευτερόλεπτο από εμένα, άρα τον τρίτο γύρο και μετά δεν θα έχω DRS αν δεν καταφέρω να μειώσω την απόσταση και ο Νίκο Χούλκεμπεργκ προσπαθεί να με κυνηγήσει. Και φτάνουμε στον 8ο γύρο, η εικόνα είναι ίδια, οι πρώτοι δύο έχουν απομακρυνθεί πάρα πολύ, πλέον δέχομαι λίγο επίθεση από τον Νίκο Χούλκεμπεργκ γιατί πλέον αρχίζω και έχω φθορά στην μαλακή γόμα και μάλλον θα πρέπει σήμερα εδώ να θυσιάσουμε τη θέση μας. Τι εννοώ με αυτό, μάλλον θα πρέπει να αφήσουμε τον Νίκο Χούλκεμπεργκ να μας προσπεράσει, να ανεβεί αυτό στην τρίτη θέση και να κάνω άμυνα για αυτόν, γιατί βλέπω ότι δεν έχω ρυθμό, δεν μπορώ να ακολουθήσω τους δύο πρώτους και έτσι να δώσουμε την ευκαιρία στο Χούλκεμπεργκ να σκοράρει για την ομάδα πολλούς βαθμούς και από εκεί και πέρα εμείς να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Εδώ κολλάει πίσω μου στη μεγάλη ευθεία τερματισμού ο Νίκο Χούλκεμπεργκ, θα έχει το DRS και άμα μπει σε μια πολύ καλή επίθεση θα τον αφήσουμε στην πρώτη στροφή. Έρχεται με πολύ φόρα, βλέπετε αλλάζει γραμμή, είμαστε δίπλα-δίπλα με τον teammate μας, ο οποίος από την εσωτερική περνάει άνετα, δεν αμυνθήκαμε και πάρα πολύ σκληρά, τον αφήνουμε να περάσει και τώρα πρέπει να κάνουμε άμυνα απέναντι στον Carlos Sainz που βρίσκεται πίσω μας, θα έχει και αυτός DRS από εμάς, θα έχω και εγώ DRS από τον Νίκο Χούλκεμπεργκ και έτσι ίσως θα μπορέσω να παραμείνω μπροστά από τον Carlos Sainz, ο οποίος πιέζει, εγώ συγκλίνω λίγο προς τα αριστερά, ο Sainz από την δεξιά πλευρά πήγε να ρίξει μια ματιά αλλά έχει και την πίεση από τον Σέρχιο Πέρες και βλέπετε εδώ λίγο καθυστερούν ο ένας τον άλλον και μας δίνουν την ευκαιρία εμάς τις δύο Brown GP να απομακρυνθούμε, ο Νίκο Χούλκεμπεργκ ακόμα καλύτερα γιατί θέλουμε να του δώσουμε αυτό το βάθος
τουλάχιστον να τερματίσει σε ένα βάθρο σε αυτή την σεζόν, αφού δεν μπόρεσε σε όλη τη σεζόν να κάνει σχεδόν τίποτα. Πήρε με το ζόρι νομίζω 10 βαθμούς σε όλη την σεζόν. Εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε άμυνα για αυτόν στον Carlos Sainz, μέχρι να έρθει η ώρα να κάνουμε την δική μας αλλαγή ελαστικών και μετά να δούμε μήπως με το undercut ξαναβρεθούμε ξανά στην τρίτη θέση. Ποτέ δεν ξέρεις, γιατί εμείς θα μπούμε νωρίτερα από τους υπόλοιπους οδηγούς να βάλουμε μεσαία γόμα, ενώ αυτοί όταν θα μπουν να βάλουν γόμα θα βάλουν τη σκληρή γόμα. Άρα πάντα θα έχουμε το avantage. Αλλά εδώ ο Carlos Sainz προσπαθεί να ρίξει μια μάτια από την αριστερή πλευρά. Είμαστε δίπλα-δίπλα. Θα έχει το DRS αυτός. Θα έχω και εγώ το DRS. Ακόμα κρατιόμαστε δίπλα-δίπλα. Θα έχω την εξωτερική από την πρώτη στροφή. Θα περάσουμε τη γραμμή τερματισμού. Δίπλα-δίπλα. Επιμένει ο Carlos Sainz από την αριστερή πλευρά. Από την εσωτερική έχουμε μικρή επαφή. Γλιστράει ο Carlos Sainz εκεί. Καταφέρνω βέβαια να τον κρατήσω πίσω μου και να παραμείνω μπροστά του. Αλλά εδώ θα έχουμε DRS. Ναι, θα έχουμε DRS. Ο Κούλκεμπεργκ έχει απομακρυνθεί. Έρχεται ο Sainz με πάρα πολύ φόρα από την δεξιά πλευρά. Δεν θα μπορέσει να κάνει κάτι. Έρχεται και ο Πέρεζ από την αριστερή πλευρά. Όχι, δεν μπορεί να κάνει κανένας από τους δύο τους κάτι. Τώρα γλίστησε κιόλας εκεί ο Sainz. Παίρνουμε μια μικρή ανάσα και καταφέρνουμε και απομακρυνόμαστε να παραμείνουμε στην τέταρτη θέση. Θα δώσουμε λίγο σκληρή μάχη μαζί τους μέχρι να μπούμε στα pit και το καταφέραμε. Τους κρατήσαμε πίσω μας μέχρι τον 12ο γύρο που βλέπετε στο τέλος. Μπαίνουμε στα pit. Μπαίνουμε τώρα στο 13ο γύρο. Θα κάνουμε την δική μας αλλαγή ελαστικών να δούμε πού θα βρεθούμε και τι κίνηση θα έχουμε μπροστά. Οι δύο πρώτοι έχουν φύγει σε έναν διαφορετικό αγώνα, έχουν απομακρυνθεί πάρα μα πάρα πολύ. Τρίτος είναι ο Χούλκεμπεργκ που έχει μια απόσταση ασφαλείας από τους υπόλοιπους οδηγούς και εδώ μας καθυστερούν. Εδώ μας καθυστερούν. Ο πίσω δεξής τροχός δεν έμπαινε. Χάσαμε πολλά δευτερόλεπτα, 4,4 δευτερόλεπτα. Και αυτό σίγουρα θα μας πληγώσει πάρα μα πάρα πολύ στον αγώνα, γιατί πιθανόν να πέσουμε πιο πίσω από τον Sainz και τον Sergio Pérez και κάποιους άλλους οδηγούς που είχαμε πίσω μας. Γενικά δεν έχουμε καλό ρυθμό, φαίνεται ότι το setup τελικά φταίει κατά ένα μέρος, έφταιγε στο sprint race και ο κινητήρας που ήμασταν τόσο μα τόσο αργοί, αλλά και το setup φταίει και δεν μπορούμε να έχουμε καλό ρυθμό στο συγκεκριμένο Grand Prix. Τι να κάνουμε, πάλι άτυχοι ήμασταν. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Φτάσαμε όμως στον 19ο γύρο που πλέον είναι στα pit οι υπόλοιποι οδηγοί που χρωστούσαν pit stop. Ο Sainz και ο Pérez έχουν βρεθεί μπροστά μας, όπως και ο Norris και ο Hülkenberg. Ο Hülkenberg που ήταν τρίτος, πώς βρέθηκε στην έκτη θέση. Δεν μπορώ να το καταλάβω πώς το κατάφερε αυτό το παιδί. Ήτανε τρίτος με μια πολύ μεγάλη απόσταση από τους υπόλοιπους οδηγούς. Μπήκανε ένα γύρο νωρίτερα ο Sainz και ο Pérez και ένα γύρο αργότερα από εκεί που ήταν τρίτος τώρα είναι έκτος. Δηλαδή σε ένα γύρο δεν μπορεί να σου αλλάξει τόσο πολύ η απόδοση στα ελαστικά και τώρα το βλέπετε στην έκτη θέση και τώρα πλέον είμαι πίσω του. Πίσω του να μπορώ να τον πιέσω, να τον προσπεράσω, που θα το κάνω αυτό γιατί τώρα πλέον κυνηγάω το καλύτερο αποτέλεσμα που μπορώ να φέρω. Εφόσον δεν δέχτηκε αυτό το δώρο που του κάναμε την τρίτη θέση, θα πρέπει να τον προσπεράσουμε. Βέβαια, αν μπορούμε να τον προσπεράσουμε, γιατί γενικά είχε καλύτερο ρυθμό από εμένα, αλλά τώρα ίσως καταφέρουμε να τον προσπεράσουμε, επειδή μέχρι να ζεσταθούν τα δικά του ελαστικά, ίσως θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι και να κυνηγήσουμε και τους υπόλοιπους οδηγούς. Πάντως, πάλι δεν μας πάει καλά ο αγώνας. Είμαστε στην 6η και 7η θέση. Δεν ξέρω πώς το κατάφερε αυτό ο Νίκο Χούλκεμπεργκ. Στον 22ο γύρο είμαστε στην επίθεση απέναντι στο Χούλκεμπεργκ. Βλέπετε εδώ, συγκλίνει αυτός προς τα αριστερά. Εγώ επιμένω πιο αριστερά. Χώνομαι εδώ από την εσωτερική. Ο Χούλκεμπεργκ ανοίγει λίγο τη γραμμή του δίπλα-δίπλα με τον teammate μας, ο οποίος επιμένει εδώ. Αλλά εν τέλει καταφέρνω και τον προσπερνάω και στον 23ο γύρο πλέον είμαστε στην 6η θέση. Αλλά έχει απομακρυνθεί πλέον ο Νόρις και σίγουρα δεν θα μπορέσουμε να τον πιάσουμε, να τον προσπεράσουμε. Κρίμα. Κρίμα, γιατί χάσαμε ένα βάθρο, χάσαμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και με τον Hülkenberg αλλά και με εμένα. Εγώ δεν έχω καλό ρυθμό, αλλά ο Hülkenberg πραγματικά ήταν τραγικό αυτό που έχει κάνει. Εδώ πήγε να ρίξει μια ματιά την δεξιά πλευρά. Καλό θα ήταν να κάτσει στα αυγά του, γιατί σε αυτή τη στροφή δύσκολα κάνεις προσπέραση. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπορεί κάποιος να χωθεί εκεί από την δεξιά πλευρά, από την εσωτερική και να μην υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή θα πρέπει να υποχωρήσει υπερβολικά πολύ ο άλλος οδηγός για να γίνει προσπέραση, που δεν πρόκειται να το κάνει ποτέ κανένας. Κρατιόμαστε ακόμα μπροστά από τον Hülkenberg να δούμε μήπως μπορούμε να τον βγάλουμε από τον DRS. Ένιωθα ότι είχα καλύτερο ρυθμό από αυτόν. Βέβαια είχα και τον DRS από αυτόν και μπορούσα να τον ακολουθήσω. Και μα από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα καταλήξουμε σε αυτόν τον αγώνα να τερματίσουμε στην 6η και 7η θέση. Γιατί κάτι άλλο δεν νομίζω να μας περιμένει. Εκτός αν υπάρχει κάποιο safety car και μετά, επειδή έχουμε την απόσταση από τους υπόλοιπους οδηγούς, να μπούμε να κάνουμε αλλαγή ελαστικών σε μαλακή γόμα και να πάμε μέχρι το τέλος. Αλλά βλέπετε εδώ, στον 27ο γύρο η εικόνα είναι ίδια. Ο Νόρις απομακρύνεται συνεχώς. Ο Χούλκεμπεργκ μένει σε απόσταση βολής. Απομακρυνόμαστε από τον Άλμπον. Αλλά ο Χούλκεμπεργκ νομίζω τώρα αρχίζει και έχει καλύτερη απόδοση από την σκληρή του γόμα. Εγώ πλέον βλέπετε ότι υπάρχουν δείγματα φθοράς στα δικά μου ελαστικά. Και εδώ θα δεχτούμε την επίθεση από τον Χούλκεμπεργκ. Έχει το DRS. Πλησιάζει ο Χούλκεμπεργκ. Αλλάζει γραμμή από την δεξιά πλευρά του. Κλείνουμε λίγο την πόρτα στα μούτρα και αναγκάστηκε να αφήσει λιγάκι το γάζι για να τον κρατήσουμε πίσω μας. Τώρα
Συνεχίζει και είναι κολλημένος πίσω μου εδώ ο Νίκο Χούλκεμπεργκ. Αλλάζει γραμμή εδώ, χώνεται από την εσωτερική και έχουμε επαφή. Και δεν μπορώ να ελέγξω το μονοθέσιο. Το χάσαμε! Το χάσαμε! Αν είναι δυνατόν! Τι τον έχει πιάσει αυτό το παιδί σήμερα! Από τρίτος κατέστρεψε τον αγώνα του και τώρα μου κατέστρεψε και το δικό μου. Βλέπετε εδώ το replay. Δεν υπάρχει αυτό που μόλις είδαμε. Δηλαδή για ποιο λόγο να χωθεί εκεί? Για ποιο λόγο? Και είναι λογικός ο εκνευρισμός του οδηγού μας, γιατί εμείς εγκαταλείψαμε. Ο Νίκο Χούλκεμπεργκ έσπασε αεροτομή και έτσι τερματίζει εκτός βαθμών. Αντί να τερματίσουμε στην 6η και 7η θέση σήμερα, πολύ απλά ο Νίκο Χούλκεμπεργκ το πήρε πάνω του να μην πάρουμε καθόλου βαθμούς. Τι να πω, μπράβο του, εξασφάλισε την απόλυσή του 100%, δηλαδή ακόμα και νίκη και να παρακαλούσε δεν θα έμενε στην ομάδα και δυστυχώς θα αποχωρήσει στο τέλος σεζόν από την ομάδα μας. Αλλά κατέστρεψε έναν δυνατό αγώνα, κατέστρεψε έναν αγώνα που μπορούσαμε να τα πάμε έστω μέτρια όπως πηγαίναμε, γιατί θα φέρναμε βαθμούς, αλλά τι να πω. Μπράβο του, μπράβο του, μπράβο του. Δεν ξέρω τι τον έχει πιάσει σήμερα το Χούλκεμπεργκ. Σήμερα δεν έπρεπε να κάνει τέτοια πράγματα. Έπρεπε εκεί να κάτσει τα αυγά του. Δεν ξέρω τι ήθελε να αποδείξει εκεί. Ούτως ή άλλως ξέρει ότι εγώ έχω φέρει όλους τους βαθμούς στην ομάδα. Δεν υπήρχε λόγος εκεί να παλέψει με εμένα. Ούτως ή άλλως τους ίδιους βαθμούς θα παίρναμε για την ομάδα. Και εγώ εννοείται κυνηγάω και καλύτερη θέση στο πρωτάθλημα οδηγών σε σχέση με τον Χούλκεμπεργκ που δεν κυνηγάει τίποτα απολύτως με τους βαθμούς που έχει. Κακός, κακός αυτό που έκανε. Λεκλέρ νικητής, δεύτερος Verstappen, τρίτος, όχι δεύτερος, ο Ράσελ και τρίτος ο Verstappen, αν δεν κάνω λάθος. Και αυτοί πανηγυρίζουν, εμείς καθόμαστε και μελετάμε πόση ζημιά έχουμε κάνει στα μονοθέσια μας για να ξοδέψουμε λεφτά, γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε. Βλέπετε εδώ, Νίκο Χούλκεμπεργκ εν τέλει τερμάτισε στην 11η θέση. Κακό, γιατί μπορούσε να πάρει βαθμούς, αλλά επέλεξε να μην πάρει απολύτως τίποτα και επέλεξε να μου καταστρέψει και τον αγώνα μου. Εδώ βλέπετε και την τελική κατάταξη, έκανε τον ταχύτερο γύρο, αλλά δεν πήρε τον έξτρα βαθμό, γιατί μόνο αν τερματίσεις μέσα στην δεκάδα παίρνεις τον έναν έξτρα βαθμό. Και λογικό ήταν να κάνει ταχύτερο γύρο, αφού άλλαξε αεροτομή και σίγουρα έβαλε μαλακή γόμα. Εδώ βλέπετε και την κατάταξη στο βαθμολογικό πίνακα οδηγών. Πλέον κινδυνεύουμε στον τελευταίο αγώνα να χάσουμε την τέταρτη θέση. Τρίτη και δεύτερη δεν μπορούμε να πιάσουμε, μαθηματικά χάσαμε αυτή την ελπίδα. Και στο πρωτάθλημα κατασκευαστών χάσαμε και την ελπίδα να παλέψουμε έστω για την τέταρτη θέση. Δεν κινδυνεύουμε για να χάσουμε την πέμπτη θέση. Μάλλον όπως δείχνουν τα πράγματα θα τερματίσουμε στην πέμπτη θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών. Κρίμα, μεγάλο κρίμα. Μπορούσαμε κάτι σήμερα να πάρουμε και έτσι στον τελευταίο αγώνα να κυνηγήσουμε περισσότερα. Τώρα στον τελευταίο αγώνα θα πρέπει να κάνουμε άμυνα, να μην δεχτούμε και άλλη πτώση στο πρωτάθλημα οδηγών. Να μην πέσουμε πιο χαμηλά και να τερματίσουμε τουλάχιστον στην τέταρτη θέση. Θα το δούμε αυτό στον τελικό. Θα το δούμε στον τελικό και καταλαβαίνετε ότι φτάσαμε και στο τέλος αυτού του επεισοδίου. Πάλι ένα δραματικό επεισόδιο. Ελπίζω να σας άρεσε όμως. Αν σας άρεσε να κάνετε και μια εγγραφή στο κανάλι μου, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ. Εμείς τώρα τα πούμε στο επόμενο Grand Prix που θα είναι και το τέλος της δεύτερης σεζόν. Το Grand Prix στο Abu Dhabi και μέχρι τότε ξεδιαδικασία. Τα λέμε!